Τη δέσμευσε ότι η διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να λειτουργεί με ενιαίο τρόπο στη διαχείριση των πόρων που διαθέτει και στην υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων και την επόμενη χρονιά, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον Προϋπολογισμό του 2019, ο κ. Τζιτζικώστας το χαρακτήρισε ρεαλιστικό παρά τις περικοπές που έχει επιβάλει η κεντρική διοίκηση. Θα έχει 162 εκατομμύρια έσοδα. Τη στιγμή όμως, και το υπογραμμίζω αυτό, που καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός πριν 3 μήνες και κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση, αυτό αποτυπώνει την εικόνα της στιγμής εκείνης. Ήδη σήμερα, μετά από διεκδίκηση πόρων, τα έσοδα αυτά έχουν πλησιάσει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και μέσα στη χρονιά, γι' αυτό και γίνονται τόσες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και με βάση τις διεκδικήσεις και τα χρήματα που πετυχαίνουμε να πάρουμε από την κεντρική κυβέρνηση, τα έσοδα θα αυξηθούν. Το σύνολο των εσόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 διαμορφώνεται σε 162.175.727,94 ευρώ, και το σύνολο των εξόδων αυτού σε 284.405.822,21 ευρώ. Το λογιστικό έλλειμμα των 122.230.094,27 ευρώ καλύπτεται από το ταμιακό υπόλοιπο έτους 2018 που προβλέπεται να προκύψει από την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Ενστάσεις σχετικά με τα μεγάλα ταμιακά υπόλοιπα και την έλλειψη αναπτυξιακού προσανατολισμού εξέφρασαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της μειοψηφίας. Η εγγραφή εσόδων που θεωρείται ότι θα εισπραχτούν και ανάλογη εγγραφή δαπανών, η συγκράτηση των δαπανών και ορθολογική διαχείριση των πόρων τιμής για στιγμή που σε κωδικούς, όπως αυτός των δημοσίων σχέσεων, τα ποσά έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς και μεταβιβαστικές δαπάνες για τις οποίες ουδεμία ευθύνη έχετε, παρά μόνο είστε εκτελεστικά όργανα της εκάστοτε κεντρικής πολιτικής, είναι μερικοί από τους λόγους των επιφυλάξεών μας. Εγγράφονται 56 εκατομμύρια. Περίπου κομμένο το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά τα μισά λεφτά δηλαδή. Τα μισά λεφτά. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η εικόνα του προϋπολογισμού. Η παρουσίαση του προϋπολογισμού της περιφέρειάς μας και Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2019 αποτελεί ομολογία αποτυχίας για τον κύριο Τζιτζικώστα. Παρά τις προσπάθειες των υπευθύνων της παρατάξεώς του να αποδείξουν το ακριβώς αντίθετο, κρυπτόμενοι πίσω από αριθμούς, οικονομικά στοιχεία, λογιστικές οφιστίες. Ο μέσος όρος του συνόλου των εσόδων στο επί της 100 του ΑΕΠ είναι 16,5%. Προσέξτε, ο μέσος όρος. Υπάρχουν χώρες που έχουν το 40% του ΑΕΠ στην αυτοδιοίκηση. Είναι προσαρμοσμένος, όπως όλοι οι κρατικοί προϋπολογισμοί των τελευταίων χρόνων, στα μεσοπρόθεσμα πλαίσια δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και 2019-2022, στην ασφιχτική επιτήρηση των θεσμών μέχρι το 2022, που προβλέπει βέβαια το μεταμνημονιακό μνημόνιο. Τα αποθεματικά που μαζεύονται δεν δίνουν καλή εικόνα στον προϋπολογισμό, άσχετα και αν υπάρχουν χίλιες δυο δικαιολογίες για αυτό που υπερβαίνουν τις δυνατότητες της περιφέρειας. Τελικά, ο προϋπολογισμός για το 2019 εγκρίθηκε κατά πλειοψήφια από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.